Ένας από τους δημάρχους Θεσσαλονίκης που το όνομά του συζητήθηκε όσο κανένα άλλο είναι αναμφισβήτητα ο Γιάννης Μπουτάρης. Ο ίδιος πάντως επέλεξε να αποσυρθεί και να μην συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές. Ρωτήσαμε τους Θεσσαλονικείς να κρίνουν τη διοίκηση Μπουτάρη και τα χρόνια παραμονής του στο Δήμο. Εγώ τον Μπουτάρη το θαύμαζα πάρα πολύ. Καταπληκτικός για μένα. Δεν θα περάσει. Πάρα πολύ το θαύμαζα τον Μπουτάρη και τον συμπαθούσα και έκανε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τα έχει κάνει. Ασφαλτοστρώσεις, καθαριότητα δεν ήταν όπως έπρεπε να είναι. Μπορεί να μην μπόρεσε να τα κάνει, αλλά τέλος πάντων ήταν κατά κάποιο τρόπο καλός. Εγώ μου αρέσει να λέω όλα καλά. Γενικά για όλους, όλα καλά. Σε γενικές γραμμές καλή, δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, τώρα πιστεύω πάντα υπάρχει ο καλύτερος. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν μπορώ να πω κάτι που είναι κατά του κυρίου. Νομίζω ότι ήταν καλός. Νομίζω. Δεν ψηφίζω εδώ στο κέντρο όπως παλιά. Ψηφίζω Καλαμαριά, αλλά σε γενικές γραμμές δεν θα έλεγα ότι ήταν και άσχημη. Έκανε λάθη, έκανε και σωστά. Πάντα κάποιος κάνει και λάθη και σωστά. Ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος. Γενικότερα έκανε λάθη, πιστεύετε, δεν έκανε. Έχει κάνει λέξη με την πολιτική. Δεν έπρεπε να παραιτήσει με το Μακεδονικό, σε αυτά έκανε λάθη. Σε γενικές γραμμές όμως? Σε γενικές γραμμές ήταν από τους καλούς, δημάρχους. Βασικά η καθαριότητα της πόλης, γενικά του κέντρου, ήταν απαράδεκτη. Δεν υπήρχε καθαριότητα. Εγώ το μικρό σκυλάκι μου που έβγαζα για βόλτα, πρόσεχα πάρα πολύ που θα πάει να μυρίσει, που θα πάει να πατήσει, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές ακαθαρσίες μέσα στο κέντρο εδώ ειδικά. Ό,τι πιο άθλιο υπήρχε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή οι ψηφοφόροι έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε 19 υποψηφίους δημάρχους.